Κωνσταντίνο μου, κατάλαβες που ήταν ο άνθρωπος της ζωής σου, η Στέλλα μας. Γεια σας! Γεια σας! Τι κάνετε! Μας ακούτε καλά? Σας ακούμε και σας βλέπουμε πάρα πολύ καλά. Surprise! Το περιμένες, το περιμένες να βγουν Skype. Καταρχάς, να αναφερθώ στην Κωνσταντίνα πρώτα απ' όλα, να σου ζήσει ο φίλος μου, να τον χαίρεσαι, να σου ζήσει η κοκλάρα, η κορούλα σου. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Έχετε μία πάρα πολύ ωραία εκπομπή, σας παρακολουθούμε. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνο μου. Και ο φίλος μου ο Τάσος και ο Νικόλας και η Χριστιανά και η Έλενα, είσαστε τρομερό team. Μπράβο σας. Ευχαριστούμε. Είμαστε οπαδοί σας. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν. Γεια σας! Να σας, τώρα πού είσαστε, στο σπίτι? Είμαστε στο σπίτι, στο σαλόνι, στο χώρο που έχουν τα παιδιά των παιδότοπων τους. Μα είναι σαν παιγνιδότοπος. Είναι σαν παιγνιδότοπος. Τι ωραία που είστε εκεί. Είναι ο χώρος που παίζουμε τα παιχνίδια μας, διαβάζουμε τα παραμυθάκια μας, μαθαίνουμε να γράφουμε, ξέρουμε να γράφουμε φένια, νέλια, στα ελληνικά, στα αγγλικά, τι ωραία. Στις δοκιμές μας. Τι ωραία. Κωνσταντίνο μου, θέλω να μου μιλήσεις λίγο για τον άνθρωπο Στέλλα. Λοιπόν, η Στέλλα, καταρχάς την αγαπάω πάρα πολύ. Φαίνεται είναι αυτό. Μια πάρα πολύ καλή σύζυγος, είναι μια τρομερή μαμά, αποκλειστικά αφιερωμένη στα μωρά της και στον άντρα της φυσικά. Θεωρώ ότι συμπαθίζουμε πλήρως στο τι θέλουμε να κάνουμε με τα παιδιά μας και στο μεγάλωμα των μωρών. Έχουμε λίγες διαφωνίες ως προς το ότι η Στέλλα είναι πολύ υπερπροστατευτική. Έχει λίγες φοβίες περισσότερες από μένα. Προσπαθώ λίγο να βρίσκουμε τις ισορροπίες σε αυτόν τον τομέα. Αλλά νομίζω είμαστε ευτυχισμένοι, είμαστε χαρούμενοι. Ελπίζω ο Θεός να μας βοηθήσει να συνεχίσουμε να έχουμε μια πολύ καλή... Έλα, Έλια, να πάω να σε βλέπω. μια όμορφη οικογενειακή ζωή και είμαστε αρκετά χαρούμενοι. Μάλιστα, η μία βλέπει τηλεόραση και η άλλη θέλει να παίξει. Έτσι, είναι διαφορετικοί χαρακτήρες. Με το που είδα τη μαμά στην τηλεόραση, ορμήξα να την φιλέλια, μου λίγο πάνω να σε βλέπω να πάω. Ορμήξα να τη δουν, να τη δώσουν φυλάκι στην τηλεόραση. Θα έλεγα ότι έχουν διάφορες χαρακτήρες. Όχι πάρα πολλές, αλλά έχουν διάφορες. Εξαρτάται από την ώρα, από τη στιγμή. Νομίζω όμως ότι έχουν πολύ αγάπη και δέση μεταξύ τους. Τα δίδυμα εξάλλου είναι πολύ δεμένα. Βέβαια, βέβαια. Γεια σου, μάμι. και αγαπούνται πάρα πολύ. Μάνα μου τα. Νέλια, τι θα πεις στη μαμά? Τι θα πεις στη μάμα? Πες μας! Τι θα δεις? Όχι, δεν θέλουν. Κωνσταντίνο μου, έχεις συνηθίσει εσύ μέχρι στιγμής να έχεις πάρα πολύ βαριφορτωμένο πρόγραμμα επαγγελματικά, έτσι, εδώ και τόσα χρόνια. Αυτή τη στιγμή βρίσκεσαι σε μια άλλη ομάδα και είναι πολύ διαφορετικά τα δεδομένα, έτσι δεν είναι? Πώς νιώθεις μετά από αυτή την αλλαγή σου? Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι λείπουν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια τα οποία υπήρχαν με το ΑΠΟΕΛ. Τα οποία δεν λείπουν καθόλου στην οικογένεια. Ναι, υπάρχει περισσότερος χρόνος και για αφοσίωση στα παιδιά και στην οικογένεια. Όμως για να σου είμαι ειλικρινής, Κωνσταντίνα, και όταν ήμουν στο ΑΠΟΕΛ, πάντοτε προσπαθούσα όσο χρόνο και να απέμεινε να δίνω ποιοτικό χρόνο στα παιδιά. Θεωρώ ότι δεν είναι η ποσότητα του χρόνου, αλλά η ποιότητα του χρόνου που δίνουμε στα μωρά μας. Δελία μου, ένα λεπτάκι. Και μας αρέσει να κινείται. Στους σύγχρονους γονείς που δουλεύουν πάρα πολλές ώρες, αυτό είναι που μετράει περισσότερο και έχει περισσότερη σημασία. Η ποιότητα του χρόνου που δίνουμε στα παιδιά μας. Έτσι, έτσι. Κωνσταντίνο μου, θέλουμε να μας πεις και δύο λόγια για το καινούριο βήμα της Στέλλας μας, γιατί έχει φτιάξει ένα πάρα πολύ ωραίο blog και θα το συζητήσουμε αμέσως μετά μαζί. Η αλήθεια είναι ότι πλέον το hallomama.com.cy η ιστοσελίδα είναι δημιούργημα και έτσι μια σύσμιξη ιδεών ανθρώπων και βγήκε ένα πολύ όμορφο πράγμα. Πλέον είναι μέρος της οικογένειας μας, είναι σαν το μωρό της Στέλλας και με χαροποιεί ιδιαίτερα γιατί την βλέπω να καταναλώνει πάρα πολύ χρόνο, να είναι χαρούμενη σε αυτό που κάνει.
να θέλει να δώσει τον καλύτερο της εαυτό και να δώσει στον κόσμο και στους αναγνώστες της ιστοσελίδας ό,τι καλύτερο. Θα στα πει και η ίδια βεβαίως, αλλά από τη δική μου την πλευρά τη στηρίζω απόλυτα και μου αρέσει που είναι χαρούμενη και γεμάτη σε αυτό που κάνει. Να. Και ελπίζω να πάει καλά, να το αγαπήσει και ο κόσμος. Είμαι σίγουρος ότι η αγάπη της θα βγει στον κόσμο. Πολύ ωραία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να στηρίζω ένας τον άλλο και αυτό το βλέπουμε σε εσάς πάρα πολλά χρόνια και είναι νομίζω το πιο σημαντικό πράγμα. Εσύ Κωνσταντίνο μου έχεις κάτι καινούριο που ετοιμάζεις τώρα, θέλεις να μας πεις κάποια πράγματα ή όταν θα είναι έτοιμο αυτό που σκέφτεσαι θα μας το πεις? Τρίτο μωρό δεν ετοιμάζει. Όχι. Δεν έχει τρίτο μωρό, ναι. Δεν έχει. Θέλω. Προς το παρόν. Προς το παρόν. Η αλήθεια είναι ότι είμαι σε πολύ δημιουργική ηλικία. Νιώθω ότι πολλές φορές θέλω να κατακτήσω τον κόσμο. Αλλά όταν είναι στην ώρα τους κάποια πράγματα θα τα ανακοινώσουμε, θα τα πούμε. Με μάλιστα. Με όλη την όρεξη και την αγάπη. Μάλιστα. Και ξέρεις ότι θα σας στηρίζω. Σας αγαπάμε πολύ. Και εμείς το ίδιο. Σας παρακολουθούμε. Φιλιά σε όλους, Κωνσταντίνα μου, στο φίλο μου, να δώσει ένα μεγάλο φίλο σήμερα, στη Μικρούλα. Σε ευχαριστούμε και πολύ. Να σας ζήσουν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνο μου, και σας ευχόμαστε καλές γιορτές. Επίσης. Γεια σας, κορίτσια μου, γεια σας. Κάντε για Αδέλεια, πού είσαι, έλα εδώ, Μέλια. Πού είναι, μία είναι εκεί. Bye. Μέλια, εδώ.